25 τελικά είναι πιστευτό. Γιατί μέχρι πριν λίγο υπήρχαν αρκετοί που αφιζητούσαν να κάναμε εκπτώσεις 25%. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το μείον 25 που πράγματι είναι εντυπωσιακό προήλθε επειδή η ρύθμιση για την προηγούμενη χρονιά ήρθε με καθυστέρηση 9 μήνων. Και έτσι αυτή η μείωση τιμών αφορά στην ουσία σε δύο διαφορετικά κοστολογικά μοντέλα τα οποία συμπτύχθηκαν σε ένα λόγω καθυστέρησης. Αυτή λοιπόν η ανατροπή στην πραγματικότητα προήλθε από την καθυστέρηση έγκρισης των τιμών που έπρεπε να έχουμε για κάποιους μήνες. Σας θυμίζω το 2011, το wholesale μοντέλο εγκρίθηκε τον Απρίλιο με retroactive εφαρμογή από το Γενάρη και πήραμε λιανικό μοντέλο τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν όλες μας οι τιμές μέσα στο 2011 βασίζονταν στο προπροηγούμενο μοντέλο. Το 25% που προήλθε τώρα και πράγματι είναι εντυπωσιακό, αφορά στη σύνθεξη 2 χρόνων σε ένα. Και γι' αυτό τον λόγο προέκυψε αυτή η μείωση. Προφανώς, το κόμμα δεν στρέφεται κατά του ΟΤΕ, έτσι. Όχι, εντάξει, εγώ σαν ΟΤΕ, και εγώ σαν ΟΤΕ θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να πετύχω. Όχι, δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι. Θα προτιμούσαμε να είχαμε 12% κάθε χρονιά. Όχι 25 σε 2, αλλά τη στιγμή που πρέπει. Εντάξει. Και μαζί με εσάς, όχι με 7 ή 8 μήνες καθυστέρηση. Θέλω λοιπόν εγώ να πω, ο λόγος για τον οποίο το είπα προφανώς δεν είναι προς τον ΟΤΕ. Απλώς να διευκρινίσω. Και το άλλο είναι και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι στο οποίο ξέρεις, εμείς τα καινούργια πακέτα πλέον από τη διαφήμιση σου τα μαθαίνουμε. Το site της ΕΕΤ ακόμα το καινούργιο πακέτο δεν το έχει. Άρα το καινούργιο πακέτο της περασμένης Παρασκευής εμείς από τη διαφήμιση το μάθαμε. Άρα ενημερωθήκαμε επισήμως ότι αυτό το πακέτο υπάρχει από μια διαφήμιση του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ είναι ρυθμισμένο. Το site σήμερα της ΕΕΤ δεν έχει αυτό το πακέτο. Αν μπούμε σήμερα στο site, το πακέτο, το like το δικό σου, που είναι το σημαντικότερο κομμάτι της αγοράς, δεν υπάρχει. Άρα εδώ έρχομαι και λέω ότι η δικιά μας η θέση είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη αγορά, δεν είναι μια συνηθισμένη περίοδος. Και προφανώς οι μεγάλες αναταράξεις δεν είναι για τέτοιες εποχές. Επειδή έχουμε. Ναι, από την Γαλλία να μιλήσει ο πρόεδρος της ΕΕΤ, επειδή έχουν την τράπεζα του πρόεδρου, δεν έχουν την ΕΕΤ. Πολύ σύντομα. Θα επανέλθω στο θέμα της οπτικής ίνας και θα δώσω σαν παράδειγμα την έναρξη της Vodafone στην Αγγλία. Η Vodafone ξεκίνησε στην Αγγλία με τρεις κεραίες όλες και όλες στο City του Λονδίνου. Όταν είδε ότι η επένδυση ήταν επιτυχής, τότε συνέχισε. Δεν ξεκίνησε να καλύψει όλο το Λονδίνο ή όλη την Αγγλία. Τρεις κεραίες ήταν το ξεκίνημα. Αυτό όσο αφορά τα δίκτυα επόμενης γενιάς γενικότερα. Όσο αφορά το 25%, εμάς δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με μείον 25 ή με μείον 35 ή με μείον 45%. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτός ο οποίος κάνει αυτές τις προσφορές δεν πληρώνει για το χαλκό ό,τι πληρώνουμε εμείς. Αντίθετα, εισπράττει. Εάν θέλουμε να έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό, θα το επαναλάβω για μια φορά ακόμη, πρέπει να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας του δικτύου χαλκού, όπου όλοι οι παίκτες της αγοράς, ανεξάρτητα αν είναι τέως μονοπόλια ή όχι, θα καταβάλουν το ίδιο τίμημα. Μόνο έτσι η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γιατί ο πραγματικός ανταγωνισμός έχει τελικά τα ωφέλη για την εθνική οικονομία. Ευχαριστώ.